η κυβέρνηση, αξιοποιώντα την εμπιστοσύνη που ανέκτησε η εθνική μα οικονομία, εξασφάλισε μέσα στο 2020 με ιστορικά χαμηλά επιτόκια του πόρου που απαιτούνται και για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζο εργαζομένων στου πληττόμενου κλάδου. Των ανέργων, των ιδιοκτητών ακινήτων, των δανειολητών, καθώ και των κλάδων των μεταφορών, του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Διέθεσε ήδη για το σκοπό αυτό 24 δις ευρώ και είναι έτοιμη να διαθέσει άλλα 7,5 δις για το 2021. Συνεχίζονται έτσι οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, το πρόγραμμα συνεργασία, το πρόγραμμα γέφυρα, οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων οικοκυριών και επιχειρήσεων και η διαδοχική κύκλη επιστρεπτέας προκαταβολής. Σημειώνεται ότι ενεργοποιήθηκε από την περασμένη Τρίτη ο πέμπτο κύκλο επιστρεπτέα προκαταβολή, το μισό τη οποία, όπω και στον προηγούμενο κύκλο, είναι μη επιστρεπταίο με την προπόθεση ότι θα υπάρξει διατήρηση του ίδιου επίπεδου απασχόληση ω τι 30 Ιουνίου του 2021. Το συνολικό ύψο του, το συνολικό ύψος του κύκλου αυτού φτάνει στο 1,5 δις ευρώ, γεγονός που ανεβάζει τη συνολική απευθεία στήριξη του κράτους προς τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρές και τις μικρομεσαίες μέσω των πέντε κύκλων της επιστρεπτές προκαταβολής στα 7 δις ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για τον Ιανουάριο έχει ανασταλεί πλήρω η καταβολή του ενοικίου για τι επιχειρήσει του λιανεμπορίου. Τη εστίαση, για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τι μεταφορέ, τα κομμωτήρια, τα κέντρα εστιατική, τα βιβλιοπολία και τι επιχειρήσει που παραμένουν κλειστέ με κρατική εντολή. Το 80% του μηνιαίου θα αποζημιωθεί. Στου ιδιοκτήτε από τον κρατικό προϋπολογισμό και έτσι το κόστο του ενοικίου κατανέμεται κατά 80% στο κράτο και κατά 20% στον εκμισθωτή.